Μάλιστα, πάμε να δούμε τα επόμενα λεπτά, κυρίες και κύριοι, τι συνέβη στην Άρτα, στο ειδικό σχολείο, όπου εκεί υπάρχει καταγγελία ότι η διευθύντρια του ειδικού σχολείου χτύπησε δάγκωσε έναν 11χρονο μαθητή της. Θα μιλήσουμε με τον κύριο Κώστα Καμπουράκη, ο οποίος είναι περιφερειακός διευθυντής εκπαίδευσης Ηπείρου. Κύριε Καμπουράκη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Λοιπόν, κύριε διευθυντή, τι συμβαίνει, τι συνέβη στο ειδικό σχολείο στην Άρτα? Συνέβη πραγματικά αυτό? Δάγκωσε και χτύπησε η διευθύντρια 11χρονο μαθητή? Τι συνέβη? Για να τα πούμε. Καταρχήν, το περιστατικό συνέβη την 3η 10 Μαΐου στο πρώτο ειδικό δημοτικό σχολείο Άρτας. Όπως γνωρίζετε, στα ειδικά δημοτικά σχολεία φοιτούν παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Ένας μαθητής, από την ενημέρωση που έχω από την Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Άρτας, προσπάθησε να βγήκε από την αίθουσα, έφτασε στον αυλιοχώρο και προσπάθησε να περάσει το κυκλίδωμα το εξωτερικό, να βγει στον δρόμο. Προσπάθησαν, τον έπιασαν να τον φέρουν μέσα στο σχολείο, ξαναέκανε άλλες δύο προσπάθειες να βγει έξω από το χώρο του σχολείου, που αν κάτι τέτοιο συνέβαινε θα έθετε και τον εαυτό του σε κίνδυνο. Ναι. Και στην τρίτη προσπάθεια, προκειμένου να τον συγκρατήσουν, ενεπλάκη η διευθύντρια με το παιδί και έγινε και αυτή η ατυχής ενέργεια. Θέλω να σας πω το εξής, ότι έχει δοθεί εντολή για διενέργεια ένορκης διοικητικής εξέτασης. Δώσατε εντολή. Μάλιστα. Ναι, ναι. Με λεπτομέρειες τι ακριβώς συνέβη. Δεν πήγε καλά στη διαχείριση αυτού του περιστατικού. Ναι. Και αν τυχόν υπάρχουν ευθύνες πειθαρχικές, να αποδοθούν. Πρέπει να σας πω δε ότι είναι ενήμερη και η ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας. Ναι. Τώρα, εσείς έχετε μιλήσει με τη διευθύντρια, είμαι σίγουρος. Αποδέχεται η διευθύντρια ότι δάγκωσε και χτύπησε τον μικρό, τον 11χρονο? Κοιτάξτε, εγώ έχω την ενημέρωση από την Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Άρτας. Ναι. Έτσι, θα διερευνηθεί όλη αυτή η κατάσταση, έχει ήδη ξεκινήσει, θα το δούμε. Φαντάζομαι ότι κάποια πράγματα δεν διαχειρίστηκαν σωστά. Βεβαίως οι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν σε αυτά τα σχολεία έχουν εκπαιδευτεί για βέβαια να διαχειρίζονται. Είναι ειδικά εκπαιδευμένοι. Ναι. Και καταλαβαίνω δε απόλυτα την ευαισθησία των γονέων και θέλω να πω και το μόχθο των εκπαιδευτικών που βρίσκονται σε αυτά τα σχολεία. Βεβαίως είναι η δουλειά τους, έχουν ειδικευτεί σε αυτά και να διαχειρίζονται και τέτοια περιστατικά. Κάτι ενδεχομένως δεν πήγε καλά. Αυτό θέλουμε να δούμε για να μπορέσουμε στο μέλλον να μην επαναληφθούν ή να εντοπίσουμε τυχόν κενά που μπορεί να υπάρχουν. Από εκεί και πέρα θα διερευνηθούν σε λεπτομέρειες και θα δούμε ακριβώς τι συνέβη. Χρειάζεται όμως νομίζω μια αυτοσυγκράτηση και μια έτσι ψυχραιμία, γιατί πολλές φορές, ας πούμε, τα πράγματα μεγεθύνονται. Παρόλο που σας είπα, κατανοώ την ευαισθησία των γενιών στις περιπτώσεις αυτές. Καταλαβαίνω ακριβώς αυτό που λέτε, αλλά εδώ η μεγέθυνση μπορεί να μην βλάπτει κιόλας, γιατί, όπως είπατε κι εσείς, πρέπει μια κοινωνία πολιτισμένη να είναι ευαίσθητη σε τέτοια θέματα. Το περιστατικό έγινε γνωστό με καταγγελία των γονέων του παιδιού του μικρού, του 11χρονου. Κανονικά δεν θα έπρεπε, αφού υπήρξε αυτό το ατυχές, όπως το χαρακτηρίζετε εσείς περιστατικό, η διευθύντρια να ενημερώσει τους γονείς, μόνοι τους το ανακάλυψαν. Η διευθύντρια δεν θα έπρεπε να ενημερώσει τους γονείς, να ενημερώσει τη διεύθυνση, την πρωτοβάθμια Άρτα σε εσάς, πριν οι γονείς το ανακαλύψουν? Υπάρχει μία πράγματι καθυστέρηση σε αυτό. Να σας πω, υπάρχει μία καθυστέρηση και στην ενημέρωση των γονιών και στην ενημέρωση ενδεχομένως να πω και σε εμένα. Ναι. Υπάρχει. Και αυτό θα πρέπει να το δούμε, διότι θα έπρεπε να έχουν ενημερωθεί άμεσα οι γονείς. Διότι οι γονείς γνωρίζουν και άλλες λεπτομέρειες σε σχέση με τα παιδιά αυτά που θα μπορούσαν να μας βοηθήσουν. Πράγματι υπάρχει μία καθυστέρηση. Τώρα,
εντάξει, αυτά τα παιδιά έχουν και ειδικές συμπεριφορές. Εγώ το κατανοώ αυτό που λέτε. Υπάρχουν ειδικές συμπεριφορές, αλλά δεν είναι δυνατόν τώρα μια διευθύντρια έμπειρη, ειδικευμένη σε αυτό που κάνει, να χτυπά και να δαγκώνει έναν 11χρονο με ειδικές ανάγκες. Δεν μπορώ να το αντιληφθώ εγώ αυτό, κύριε Καμπουράκη, και οι περισσότεροι από αυτούς που μας ακούνε δεν μπορούν να το καταλάβουν αυτό. Εντάξει, τι λέτε εσείς, έτσι, βγείτε από τη θέση του Διευθυντή Εκπαίδευσης και δείτε το περιστατικό ως ένας πολίτης αυτής της χώρας, ως ένας συμπολίτης. Πώς το ακούτε αυτό, δάγκωσε η διευθύντρια το παιδί? Χωρίς να θέλω να προδικάσω το πόρισμα της ΕΔΕ, ναι, έτσι, πιστεύω ότι υπάρχουν κάποια λάθη στον τρόπο που χειρίστηκαν το θέμα. Το παιδί ήθελε να βγει από το σχολείο, το παιδί έχει συγκεκριμένες, ανήκει σε μια συγκεκριμένη κατηγορία, ομάδα. Και έχει συγκεκριμένες ανάγκες και συμπεριφορές. Έχει συγκεκριμένη, ναι, διαχείριση εδώ. Έτσι, κάτι στη διαχείριση δεν πήγε καλά. Μάλιστα, χωρίς κραυγές, κάτι στη διαχείριση του περιστατικού δεν πήγε καλά. Έγινε μια προσπάθεια απόκρυψης πιθανότατα του περιστατικού, αφού δεν ενημερωθήκατε ούτε εσείς ως υπηρεσία, ούτε οι γονείς. Έχουμε σε δύο επίπεδα δηλαδή ευθύνες. Ωραία, αυτά όλα θα τα δούμε με την ΕΔΕ, για να δούμε στο μέλλον τι μπορούμε να κάνουμε. Πράγματι είναι μια περίπτωση η οποία είναι δυσάρεστη. Έρχεται μάλιστα στη δημοσιότητα και μετά από το περιστατικό στην Λάρισα. Ναι, ναι. Υπάρχουν ζητήματα τέτοιου είδους. Θέλω να σας πω ότι είναι δύσκολη η διαχείριση αυτών των περιπτώσεων. Το κατανοώ και το κατανοούμε όλοι με την κοινή λογική. Αλλά, ναι, πρέπει να διαχειρίζονται σωστά και με ψυχραιμία και με βάση τη γνώση την οποία έχουν οι εκπαιδευτικοί ειδικής αγωγής. Μάλιστα. Γιατί αυτά τα παιδιά έχουν να αντιμετωπίσουν την κακή τύχη τους, να μην έχουν να αντιμετωπίσουν και τα δαγκώματα των ανθρώπων που είναι επιφορτισμένοι για να μπορέσουν αυτά τα παιδιά να μάθουν κάποια πράγματα, να μπορέσουν να διαχειρίζονται την καθημερινότητά τους. Δεν μπορώ να το αντιληφθώ. Ειλικρινά με ξεπερνάει το να δαγκώνει μια εκπαιδευτικός, μια διευθύντρια, ένα παιδί που έχει να αντιμετωπίσει, επαναλαμβάνω, την κακή τύχη του πάνω απ' όλα και πρώτα απ' όλα. Δεν έπρεπε, προστασία, δεν έπρεπε και μόνο η κατάσταση προστασία να φτάσει στη διαχείριση. Δεν έπρεπε να φτάσει σε αυτό το σημείο. Έπρεπε να είχαν γίνει κάποιου άλλου είδους διαχείριση. Από ένα σημείο και μετά η κατάσταση φαίνεται ότι δεν μπορούσε να ελεγχθεί. Μάλιστα. Η διευθύντρια τώρα έχει ζητήσει συγγνώμη ή κάτι τέτοιο ή όχι? Δεν ξέρω. Το αυτό που γνωρίζω είναι ότι εμείς θα προχωρήσουμε την ένορχη διοικητική εξέταση. Πόσο θα πάρει αυτό, κύριε Καμπουράκη? Πόσο θα πάρει αυτό? Θα το τρέξουμε όσο μπορούμε πιο γλίγορα. Πιστεύω μέσα σε 15-20 μέρες να τελειώσουμε. Να έχετε τελειώσει με αυτό. Θα το παρακολουθήσουμε. Γιατί είναι παρανοϊκό, είναι παράλογο. Με ξεπερνάει τουλάχιστον τη δική μου λογική. Με την ευκαιρία που σας έχω εδώ, κύριε Καμπουράκη, να πούμε και δύο λόγια για τη σχολική χρονιά που τελειώνει. Έρχονται προαγωγικές εξετάσεις, απολυτήριες εξετάσεις και πανελλαδικές, έτσι? Βεβαίως. Να πούμε δύο λόγια λοιπόν. Να πούμε. Να σας πω το εξής, ότι εμείς βρισκόμαστε σε μια διαδικασία προετοιμασία. Να πω το εξής, ότι στα ημερήσια και τα εισπερινά γέλ οι πανελλαδικές εξετάσεις αρχίζουν 3 Ιουνίου, ενώ στα ημερήσια και τα εισπερινά ΕΠΑΛ αρχίζουν 2 Ιουνίου. Η λήξη των μαθημάτων στα ημερήσια και στα εισπερινά ΓΕΛ και καθώς και στα ΕΠΑΛ είναι στις 20 Μαΐου. Στα γυμνάσια τα μαθήματα λήγουν 30 Μαΐου και στα νηπιαγωγεία και δημοτικά 15 Ιουνίου. Θα έχουμε κάνει εμείς τον προγραμματισμό μας. Είναι όλα έτοιμα. Θα είμαστε έτοιμοι. Θα πάνε όλα καλά, εκτιμάτε, είμαστε σε ετοιμότητα. Εμείς κάνουμε, κοιτάξτε, κάνουμε ό,τι μπορούμε από την πλευρά της διοίκησης, ούτως ώστε τα παιδιά που όντως έχουν ταλαιπωρηθεί και οι εκπαιδευτικοί λόγω πανδημίας, να γράψουν κάτω από τις καλύτερες συνθήκες. Έχουμε 2.289 υποψηφίους ΓΕΛ. Μάλιστα.
και 647 ΕΠΑΛ, συν 41 και 21 μαθητές που θα εξεταστούν αντίστοιχα σε ειδικά εξεταστικά κέντρα, μιλάω για επίπεδο περιφέρειας, ναι. περιφέρειά μας, ναι. Έχουμε ορίσει 34 εξεταστικά κέντρα στις περιφερειακές ενότητες Ηπείρου για τα ΓΕΛ και 4 εξεταστικά κέντρα για τα ΕΠΑΛ. Επίσης έχουμε ορίσει το βαθμολογικό κέντρο το οποίο είναι στα Γιάννενα, mm-hmm. και είμαστε με το Υπουργείο Παιδείας σε μια συνεργασία, μήπως πιθανότατα λειτουργήσει και εξεταστικό κέντρο των ειδικών μαθημάτων στα Γιάννενα. Μάλιστα. Όπως αυτό έχει ενδιαφέρον. Έτσι, για πείτε. Όπως ξέρετε, στα ειδικά μαθήματα μιλάμε για γραμμικό ελεύθερο σχέδιο, για γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, ισπανικά, μουσικά μαθήματα. Τα παιδιά από τη δική μας περιφέρεια πήγαιναν προς τη Θεσσαλονίκη και εξεταζόνταν. Mm-hmm. Με αποτέλεσμα να χρειαστεί να μείνουν και κάποιες μέρες μαζί με τους συνοδούς. Την ταλαιπωρία όλο αυτό, ναι, ναι. Και την ταλαιπωρία. Ανακάτεμα. Και τα έξοδα. Ναι, ναι. Διερευνούμε και θα το ξέρουμε αυτό στις αρχές της επόμενης εβδομάδας. Μάλιστα. Κατά πόσο θα λειτουργήσουμε εξεταστικό κέντρο για τα ειδικά μαθήματα στην Ήπειρο και πιθανότατα να έρθουν και οι μαθητές από την Κέρκυρα και τη Λευκάδα. Είναι πολύ πιθανό να γίνει αυτό? Υπάρχει δηλαδή ανταπόκριση σε αυτό το αίτημα από το Υπουργείο? Υπάρχει, κοιτάξτε, υπάρχει πρόθεση από το Υπουργείο Παιδείας να το κάνουμε. Σήμερα εγώ έστειλα τα στοιχεία mm-hmm. και την πρότασή μου σαν περιφέρεια και πιστεύω από Δευτέρα θα ξανακάνουμε μία συζήτηση με το Υπουργείο, πιθανότατα να το οριστικοποιήσουμε. Μάλιστα. Να, μια καλή σχεδόν είδηση. Θα δούμε τη Δευτέρα Τρίτη στις αρχές της εβδομάδας. Κύριε Καμπουράκη, σας ευχαριστώ. Θα κάνουμε μια μεγαλύτερη συζήτηση σε λίγες μέρες για το πώς πήγε αυτή η χρονιά, πώς, καθώς θα πλησιάσουμε και στις πανελλαδικές, πώς θα πάνε οι πανελλαδικές. Όλα αυτά θα κάνουμε Θέλω μια μεγαλύτερη συζήτηση. Θέλω να σας πω και κάτι κλείνοντας, ναι. αν έχω πολύ λίγο χρόνο, ναι, ναι. ότι την Τρίτη στο Πολυχώρο Δημήτρης Χατζής, ναι. Με παρουσία του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, του Προέδρου του Διδρύματος Ευγενίδη και ναι. πρέσβη του ΆΙΜΟ και από άλλους παράγοντες του ναυτιλιακού κόσμου, θα κάνουμε μία ημερίδα η ενημέρωση των μαθητών για τα ναυτικά και ναυτιλιακά επαγγέλματα. Το έχουμε ξαναδεί αυτό, ναι. Ενδιαφέρον, έτσι, ιδιαίτερα και, ενδιαφέρον. Θα κάνουμε αυτή την ενημέρωση και ενδεχομένως θα κάνω και κάποια πρόταση για την ίδρυση τομέα ναυτιλιακών επαγγελμάτων σε κάποιο από τα ΕΠΑΛ της περιφέρειας Ηπείρου. Δεν έχουμε τέτοιο τομέα. Μάλιστα, μάλιστα. Νομίζω όμως ότι είναι πολύ σημαντικό αυτό και πρέπει να σας πω ότι προηγήθηκε ενημέρωση αρκετών παιδιών, αρκετών mm-hmm. γυμνασίων mm-hmm. και ηλικίων, εν πλώ, ναι, με ναι. τα ferry boat Ιγουμενίτσα, Κέρκυρα, Ιγουμενίτσα, όπου στη μία διαδρομή αξιωματικοί του λιμενικού και των σχολών εμπορικού ναυτικού έδειχναν στα παιδιά το πλοίο και Μάλιστα. στην επιστροφή τους ενημέρωναν. Το έχουμε, δει αυτό το θέμα. Το έχουμε αναδείξει. Ενδιαφέρον υπάρχει για ναυτιλιακά επαγγέλματα εδώ από τους ορεινούς, θα μπορούσε να πει κανείς, για νιώτες. Από τους ορεσίδιους. Κοιτάξτε, δεν είναι. Έχουμε παραδείγματος χάρη στην Ήπειρο δύο μεγάλα λιμάνια. Σωστό είναι αυτό. Έτσι. Υπάρχει ενδιαφέρον, υπάρχει ενδιαφέρον, κύριε Καμπουράκη. Ιδίως από τους γιανιώτες υπάρχει ενδιαφέρον, από τους μαθητές. Κοιτάξτε, δεν είναι τόσο μεγάλο. Δυστυχώς. Μάλιστα. Έχουμε μια εμπορική ναυτιλία η οποία σωστό. Παίζει ένα παγκόσμιο σωστό, ρόλο. Σωστό. Παγκόσμιο ρόλο. Θα σας πω το εξής, ότι κάποιες χρονιές τα έσοδα από την ναυτιλία είναι υψηλότερα του τουρισμού και λίγο χαμηλότερα από το σύνολο των εξαγωγών. Μάλιστα. Έτσι. Και ενώ αυξάνονται τα πλοία ελληνικής πλειοκτησίας, μειώνεται ο αριθμός των Ελλήνων ναυτικών. Έτσι είναι, έτσι είναι. Πράγματι. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Καμπουράκη. Θα τα ξαναπούμε σύντομα, επαναλαμβάνω, σε έναν απολογισμό και εν ώψη πανελλαδικών. Να είστε καλά. Καληνύχτα σας.